Η πραγματική ζωή δεν είναι μέσα στον υπολογιστή, αλλά έξω από αυτόν. Το διαδίκτυο μας βοηθά να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη και μας προσφέρει ευκαιρίες να γίνουμε πιο δημιουργικοί, αλλά σίγουρα δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αντικαταστήσει την πραγματική ζωή. Η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι μια ύπουλη μορφή εξάρτησης, γιατί μπορεί να μπει σε κάθε σπίτι, αφορά κάθε μορφή οικογένειας, δεν έχει αυξημένα έξοδα ή μετακινήσεις, ώστε να ανησυχήσει σε πρώτη φάση τους γονείς, δεν εμπλέκεται κάποια ουσία ή κακές παρέες, με αποτέλεσμα όταν γίνεται αντιληπτό από τους γονείς ή τους οικείους να είναι αρκετά προχωρημένοι. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τι εννοούμε με τον όρο υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Να διακρίνουμε την ενθουσιώδη χρήση από την εξάρτηση. Ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν συχνότερα εξάρτηση. Ποια τα συμπτώματα του gaming disorder. Ποια τα σημάδια που πρέπει να θορυβήσουν γονείς και εκπαιδευτικούς. Ποιες είναι οι συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης. Και οι συμπεριφορές και εργαλεία που βοηθούν στην οριοθέτηση του χρόνου χρήσης του διαδικτύου.